Δικές μου πληροφορίες είναι ότι θα γίνει ανασχηματισμός. Δομικός επισπεύεται. Αλλαγή πολιτική είναι το θέμα. Μισό λεπτό. Δεν θα είναι μόνο πρόσωπα. Θα είναι μείγμα πολιτικής. Θα είναι αλλαγή προτεραιοτήτων. Θα έχει δομικές αλλαγές, δηλαδή συγχωνεύσεις υπουργείων ή και δημιουργία άλλων. Ναι. Έτσι. Θα πάει λίγο πιο δεξιά. Και αυτό θέλω να πω τώρα. Είναι σχηματική αυτή η κουβέντα του δεξιά, αν θα γύρει δεξιά ή θα πάει αριστερά. Είναι πιο σύνθετα τα θύματα. Δηλαδή, η δεξιά του κόμματος τον κατηγορούν ότι έχει πάει πολύ προς το κέντρο. Ναι. Έχει γίνει ναι. Και κάποιοι άλλοι τον κατηγορούν ότι πάει να ξανασυρρυκνώσει το κόμμα στέλνοντας τους δεξιούς, ας πούμε, στα μικρότερα κόμματα. Ναι. Εγώ πιστεύω και έχω την περίπου βεβαιότητα σε επίπεδο εκτίμησης ότι είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων. Και εκεί που κυρίως η κυβέρνηση θα κρυφθεί, γιατί θα κάνει ένα restart. Αυτά θα επιχειρηθεί δηλαδή. Ναι, προφανές είναι μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Ψηφισμένες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί, να υλοποιηθούν. Και είναι σοβαρά θέματα, αν είχαμε το χρόνο να τα απαριθμίσουμε. Δεύτερον, να προτεραιοποιηθούν θέματα ακρίβειας, υγείας, παιδείας, ασφάλειας. Καθημερινότητα δηλαδή. Ναι, καθημερινότητα. Που τρώει, 100%. Που τρώει η κυβερνήση. Τι σημαίνει προτεραιοποίηση. Ναι. Συγγνώμη, δεν αφορά εσένα τώρα. Ναι. Τι σημαίνει προτεραιοποίηση. Προτεραιοποίηση. Να κάνουμε με μεγαλύτερη ένταση αυτό που κάνουμε τώρα στην υγεία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν αφορά εσένα. Βασικά να κάνουν τη δουλειά του είναι το θέμα. Όχι, ούτε να κάνουν τη δουλειά του. Να αλλάξουν αυτό που κάνουν πρέπει. Αλλαγή τη ιεράρχηση με ό,τι αυτό σημαίνει σε επίπεδο πολιτικών προσαρμογών και κονδυλίων. Μάλιστα. Είναι απλό τι σημαίνει.